Λοιπόν, φίλε και φίλοι, χαίρετε. Επέστρεψα στην Κύπρο και είμαι και εντυμένη. Φορώ ρούχα τη Mirror Mirror. Καλά, έχει ζέστη γι' αυτό το σακάκι. Είναι πολύ ωραίο, πρέπει να το φορήσω, δεν είναι. Και να δείτε και την μπλούζα. Λοιπόν, όπω σα υποσχέθηκα, θα σα δείξω βίντεο και φωτογραφίε από το meetup που κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει και το σκυλί, σκυλάκι! Σκυλάκι, έχει έρθει, έλα. Έλα, σκυλάκι. Έχει έρθει το σκυλάκι μα. Επέστρεψε. Το σκυλάκι μας επέστρεψε και ήταν πολύ γλυκούλι. Και έμαθα ότι ήσουν πολύ φρόνιμο εκεί στο σκυλοχωριό. Έλα. Έλα, έλα. Μπράβο το σκυλάκι, μπράβο. Είναι καλούλι. Έχει αδυνατήσει το καλούλη. Το καλούλι έχει αδυνατήσει. Σήκω να σε δουν, ε. Σήκω να σε δουν. Τίποτα. Τίποτα. Α, σηκώθηκε. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Σήκω πάνω. Κοιτάξτε, το καλούλι έχει αδυνατήσει. Το καλούλι έγινε μοντέλο. Α, ναι, καλούλι, έγινε μοντέλο. Έγινε μοντέλο το καλούλι. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στι φίλε, όλε που μου έστειλαν υπέροχα δώρα, γιατί τα άνοιξα ήδη και έχασα τι κάρτε. Θυμάμαι πια μου τα έστειλε φατσούλε και ψυχάρε και ματάρε, αλλά <χει> θυμάμαι για να κάνω unboxing. Έχουμε όμω ένα καπέλο και ξέρουν καλούλοι ποιε μου στείλαν το καπέλο. Ξέρουν. Αχά! Μάλιστα, είμαι και με καπέλο τώρα. Πια με πιάνει. Ξέρουν ποιε μου έστειλαν καπέλο και είναι και στι φωτογραφίε. Αλλά δεν θα πω καμιά στο όνομα. Γιατί έτσι όπω τα έκανα, που έχασα τα ονόματα και έχασα τι κάρτε. Δεν μπορώ να κάνω unboxing. Μπορώ όμω να σα δείξω πράγματα. Ναι, μεταξύ δεν ανάβει το ένα μα φω λάκι. Τι μα κάνει, Απεργιά! Δεν ανάβει το ένα φω σου. Δεν ανάβει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι άλλο θα φορέσουμε. Τι μας έχουν φέρει διάφορα δώρα. Differential... Θα βάλουμε χρυσά σκουλαρίνγκια. Όχι, δεν πάνε τα χρυσά σκουλαρίνγκια γιατί είναι η μπλούζα μας. Έχει μέσα ασημή και τέτοια. Οι κοπέλες στη Mirror μου δούσαν πάρα πολλά ρούχα. Πάρα πολλά ρούχα. Ωραία είναι αυτά, ε. Πάρα πολλά ρούχα. Πάρα πολλά ρούχα. Γιατί με είδαν οι γυναίκε, ότι είμαι πληβία. Με είδαν. Με είδαν. Ότι φορούσα συνέχεια τέτοια και τα ίδια. Α, έχουμε και ένα γουριλάκι. Ξέρω ποια μου το στείλε. Πάλι δεν λέω όνομα. Πάλι δεν λέω. Τα κάτι σκουλαρίνια. Κάτι σκουλαρίνια που ήταν. Πού ήταν ρελάκι αυτά τα σκουλαρίνια. Α, ήταν σ' άλλο κουτί. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι μου τα φέρατε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και τώρα θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα βίντεο. Ενώ να το δείτε φορεμένο. Θα το δείτε φορεμένο από κάτω. Η Αλεκά έχει μία φίλη. Ένα λεπτό. Α, τώρα άναψε και το άλλο φω. Έχει μία φίλη Αλεκά και αυτή την ωραία πασμίνα μου φέραν δώρο. Μου φέραν πολλά ωραία πράγματα δώρο. Ξέρω ποιε μου τα φέρατε. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου πάει το καπέλο μου, ε. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα. Δεν θέλω να σχολιάζετε καθόλου τα μαλλιά που τα ίσιοσα με ισιωτική και μετά τα έκανα σγουρά. Καθόλου όμω. Γιατί ούτε τα σάλια του Λάκη στην πλούζα μου. Λάκι ξέρει ότι αυτή η μπλούζα είναι μυρομύρο. Και την έχω φορέσει για πρώτη φορά και εσύ τη σα, Το ξέρει αυτό. Πέρα βρέχει. Θα βάλουμε ένα κραγιόν. Άλλα βάλουμε ένα κραγιόν. Α βάλουμε και ένα κραγιόν. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα που ήμουνα. Το καταλάβατε πώ ήμουν στην Ελλάδα και εκεί που ήμουνα δύο εβδομάδε, αλλά και την ε, Παρασκευή που μα πέρασε, που στη Θεσσαλονίκη και θα σα βάλουμε βίντεο. Να δείτε τα βίντεο. Ναι. Να δείτε πώ παίζουν τα παιδιά. Το παιδί με εγώ, όχι κοπέλε που ήταν εκεί. Και θα σα βάλω στο τέλο του βίντεο και φωτογραφίε. Και τώρα προφανώ έχω πασαληφθεί με το κραγιόν. Ναι. Γιατί το γνωρίζετε ότι το μακιγιάζ και αυτά τα πράγματα δεν είναι και το πιο δυνατό μου καπέλο. Έχουμε άλλα καπέλα όμω. Α, σα έχω νέα. Σα έχω νέα, πολλά νέα. Μία επιθυμία που είχατε εδώ και πολύ καιρό έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Το έχω βάλει μπρο. Να μπουν αγγλικοί υπότιτλοι στα βίντεο για όσου είστε στο εξωτερικό. Και θέλετε να στέλνετε τα βίντεο σε φίλους σας, σε φίλους σας που μιλάνε αγγλικά ή γνωρίζουν αγγλικά ή στα παιδιά σας που μιλάνε αγγλικά. Έχω βρει την άκρη και θα υποτιτλιστούν σύντομα αρκετά βίντεο με στόχο να υποτιτλιστούν όλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Ελπίδα, η οποία έχει κατάστημα στους ορούχων και μου στείλει τις κάρτες της. Τις οποίες αυτές τι κάρτες, τώρα κατάλαβα τι πρέπει να τις κάνω. Πρέπει να τις δώσω στη Θεσσαλονίκη. Υφλουένσερ της συμφοράς, δεν κλάπετε Λοιπόν, η Ελπίδα έχει ένα κατάστημα εισόδουχο στην οδό Πλάτωνος 63 και Σμυρνή στον Εύωσμο και είναι Ελπίδα Secret το όνομα στο Facebook. Και το τηλέφωνο της είναι 2314 014 315. Έχει και ένα κινητό εδώ πέρα, 69-78, 65 064. Και από ό,τι μου είπε η... Άλεκα, λέει σε βλέπει και ξέρει τι σουτιέν πρέπει να βάλεις. Και με είδε και εμένα και μου έχει στείλει δυο σουτιέν με τα οποία ξετρελάθηκα. Α, μια φίλη μου έφερε και αυτό. Και αυτό. Θα το δείτε το φορά στο βίντεο. Συγγνώμη που δεν λέω πια μου έφερε, τι. Ευχαριστώ όμως. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δείξω τα σουτιέν πριν να πάνε να τα πλύνουμε λάκι. Τα σουτιέ μου μου έχει, φέρει η... που μου έχει κάνει δώρο ελπίδα το οποίο είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Σοβαρά, ξέρατε ότι είχαμε ελληνικά σουτιά. Ξέρατε ότι είχαμε ελληνικά σουτιά. Ένα λεπτό, Λάκη, η μαμά σου δεν βλέπει. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Είναι χρώμα olive. Είναι Francesca Le Cap D. padded top. Do not iron, do not dry clean, do not tumble dry. Hand wash separately. Ε, όχι, στου 30 βαθμού θα βέσει το. Rinse well after use. Αυτό. Yeah, έχουμε ελληνικά σουτιέν. Τα οποία γίνονται outsourcing για να γραφτούν, αλλά είναι ελληνικό design. Και αυτό εδώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με κάνετε μοντέρνα. Let this unique piece of lingerie accompany you on a journey of intimate moments. Στα έτοιμη moments το βγάζουμε κύρια Αλπίδα, αλλά θα το φορέσουμε. Και μου είπε η Αλέκα ότι έτσι όπως το φοράς αυτό, βγαίνει λέει αυτή από πάνω η, η τυραντίτσα ρε παιδί μου και φαίνεται ότι φοράς καλό σουτιέν. Εντάξει. Η αλήθεια όμως να λέγεται, και θα τα φορέσω αυτά τα σουτιέν, όταν θα κάνουμε... Αυτό είναι το Ariana Cup Deep και είναι coffee. Και θέλετε και να μάθετε και το size του σουτιέν μου, επειδή η γυναίκα με μέτρησε ορθά και τα βρήκε είναι 90. Ναι, και μου είχε βάλει ντύ. Ήταν πολύ γενναιόδορη με τον ντύ που μου έβαλε, αλλά είχε δουλέψει πολύ καλά. Θα το δείτε και στα βίντεο. Ευχαριστούμε την Ελπίδα και εδώ να πω ότι η Ελπίδα είναι το αγαπημένο μου όνομα. Να το και το κατάστημα τη Ελπίδα, η οποία πουλάει και κάτι πολύ ωραίε πιτζάμε που κάνει Αλέκα από τα Μυρορμύρο. Να, να το. Να το. Έτσι θα κάνει η κόρη μου. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν παίρνω χρήματα για να κάνω διαφήμιση για τι κοπέλε. Οι κοπέλε είναι φίλε μου και θα το δείτε και στο βίντεο. Οι κοπέλε μα έδωσαν το έδωσαν του στη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη Σταύρου 3 την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και κάναμε εκεί ένα meet-up. Στο οποίο πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν τρεψήφιο ο αριθμό των ανθρώπων που πέρασαν. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μερικές από αυτές τις ωραίες στιγμές θα σας βάλω στη συνεχεία. Και θα σας βάλω και φωτογραφίες που μου στείλαν φίλες και φίλοι. Τώρα, αν έχω ξεχάσει κάποια φωτογραφία, απολογούμε. Γιατί γίνεται χαμός το κινητό μου. Χαμός. Χαμός το κινητό μας. Λάκη, πες και εσύ κάτι. Λοιπόν, ο Λάκη πήγα χθε να τον πάρω. Ήρθε τρέχοντα. Γλυκύτατο. Θέλω να παραδεχθώ... Ότι ήταν εξαιρετικά ευγενικό. Σε ένα λεπτό να σα δείξω. Θέλω να παραδεχθώ ότι το σκύλι ήταν εξαιρετικά ευγενικό και όταν το άφησα αυτό το ωραιότατο που φάνη μου, μου έκανα δώρο τα κορίτσια μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν πήγα να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, Λάκη, θα κατεβω λίγο στο σούπερ μάρκετ. Θα σου πάρω φαγητάκια και θα έρθω, εντάξει. Τι καλό σκυλάκι που είσαι το πιο όμορφο σε αυτή τη γειτονιά, Ναι, 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 ναι. ναι. Ναι ναι, 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 Είχε την απόλυτη ευγένεια να μασίσει μόνο τη φόδρα, την οποία έραβα χθες το βράδυ. Αλλά δεν έχει μασίσει καθόλου το εξωτερικό, οπότε τώρα μπορώ να φοράω ένα μοντέρνο μπουφάν. Κοιτάξτε τώρα πού είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει και στο κόκκινο αυτό. Και σε άλλα χρώματα. Εκάνεται με μοντέρνα κόρες. Λοιπόν, με βλέπετε ανανιωμένη. Με βλέπετε χαρούμενη συμβαίνουν όμορφα πράγματα στις ζωές μας. Όταν παραμένουμε πιστοί στον εαυτό μας, πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας, όταν δεν χάνουμε την ελπίδα μας στην καλοσύνη, στην καλοήθεια και στους καλούς ανθρώπους, έρχονται όμορφα πράγματα στη ζωή μας και μετά από την πόρα έρχεται ο ουράνιο τόξο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μπορώ να πω ότι είμαστε καλά και είναι αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζω καλά. Και πρέπει να φτιάξω τα φώτα. Γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι, τώρα μόλις έχω αντιληφθεί, τι συνέβη. Τι συνέβη ρε Λακή. Τώρα μόλις έχω αντιληφθεί τι συνέβη, ότι όταν εγώ έφυγα από εδώ, κάποιοι έπαιζαν με τα φώτα. Οι ίδιοι κάποιοι οι οποίοι έκαναν το σπίτι καθαρότατο. Ήταν πολύ καλά άτομα. Τι γίνεται ρε με αυτά εδώ. Όπως και να έχει. Καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα τα έχει χαμένα. Θα τα βρει όμως που θα πάει. Έκανα επιτέλους τις διακοπέ που ήθελα. Επιτέλους ξεκουραστήκα. Είμαι πολύ καλά. Θα σας αγάπω πολύ. Θα βγάλω το καπέλο μου στο σπίτι γιατί <laughs> το έχω παραχέ. Το έχω παραχέ. Σας ευχαριστώ όλους για όλα τα δώρα και όλη την αγάπη το βιβλίο μας κυκλοφορεί. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, εκεί θα γίνουν παρουσιάσεις του καινούριου βιβλίου, είπαμε, σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Θα σας ενημερώσω εν Και μάλιστα θα πάρουμε και συμμετοχές, ούτως ώστε να ξέρουμε πόσες θα είμαστε, πόσοι θα είμαστε και πού θα πάμε. Και όλα βαίνουν καλώς. Η καναλάρχη σας, σας έχει ξεκουραστεί, έχει ανανεωθεί. Κατά λάθο αδυνάτησε. <laughs> Εντελώ κατά λάθο όμω. Αυτό δεν έγινε χωρί καμία σκόπευση και καμία στόχευση. Όχι πολύ, μην φανταστείτε ότι έχω γίνει όπω ήμουνα, ξέρω εγώ, πριν δύο χρόνια. Αλλά λάκι! Και δυο αδυνατέ αμελάκι είναι επειδή ζούσαμε μακριά ένα από τον άλλο. Έλα λάκι! Τον έχω συγχωρέσει για τον μπουφάν. Ναι, τον συγχώρεσα. Αλλά ήταν πολύ ευγενικό το σκύλι μου. Ήταν πάρα πολύ ευγενικό το σκυλί μου και έχει φάει μόνο τη φόδρα, η οποία ράβεται και δεν φαίνεται. Τώρα δεν σα τομολογούσα ότι αυτό το μπουφάν ήταν φαγωμένο από μέσα, δεν θα το ξέρατε. Και πολύ ωραία γραμμή. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα τρελό Θα σα κάνω και σοβαρό βίντεο σήμερα. Ναι. Αυτό είναι ένα τρελό βίντεο όμω και είμαι χαρούμενη και θέλω να μοιραστώ μυριστ... τη χαρά μου μαζί σα και να σα πω. Έλα, να καθίσω. Έλα, παιδί μου, τίποτα αυτό. Τίποτα. Παιδί μου, Εδέ μου δεν είσαι τηλεοπτικός σήμερα. Ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν κοιμότανε τα βράδια. Δεν κοιμότανε τα βράδια και ήταν όλοι εκεί πέρα καυγιστοί. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι ξέρω ότι ο φωτισμός δεν είναι καλός. Το ξέρω. Το ξέρω. <laughs> το ξέρω ότι ο φωτισμός δεν είναι καλός. Α, επίσης περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο webinar το Σάββατο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μιλήσαμε για το No Contact την δυναμική αντιμετώπιση, τη σωτήρια δυναμική αντιμετώπιση από τους δαρκησιστές. Ναι. Και επίσης θέλω να σας πω ότι στο καινούριο μου mindset, στον καινούριο μου τρόπο σκέψης, τέλος πάντων, δεν είναι καινούριο τρόπο σκέψης, στην παρούσα ψυχική και συναισθηματική συνθήκη και κατάσταση, νιώθω πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ελπίδα για τους ανθρώπους εμάς, οι οποίοι έχουμε κακοποιηθεί εκ γενοφασκίων σε διάφορα περιβάλλοντα, οι οποίοι είμαστε αγωνιζόμενοι, οι οποίοι είμαστε επιζώντες και προσπαθούμε να γίνουμε ευδαίμονες. Νιώθω πάρα πολύ ωραία και νιώθω πολύ αισιόδοξα για το ότι ναι, όντως μπορούμε να γίνουμε ευδαίμονες. Ναι, ναι, γίνεται. 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 Γιατί όπω είμαστε εμεί που είμαστε κακοποιημένοι από ναρκισάκια, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που είναι κακοποιημένοι από ναρκισάκια. Και αυτό που χρειάζεται να κάνει ο καθένα είναι να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, να κάνει πνευματικό αγώνα, να γίνεται καλύτερο άνθρωπο, να εξελίσσεται και μετά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα. Από εκεί που δεν το περιμένει, από εκεί που δεν το προγραμματίζει, από εκεί που δεν το κάνει επίτηδε, παιδί μου, να συναντήσει τη ζωή σου ανθρώπου. Που να συνδεθεί μαζί του σε διάφορα επίπεδα, οι οποίοι να είναι από την ίδια πάστα με σένα, από την ίδια στόφα. Γίνεται. Και όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι την Παρασκευή το νιώθαμε αυτό το πράγμα. Ότι ήμασταν από την ίδια στόφα και νιώθαμε αγάπη. Και νιώθαμε εγκύτητα. Και νιώθαμε πολύ ωραία. Και φοράμε και ωραία μπλούζα. Και εγώ φτιάχνω βίντεο με μπουφάν, γιατί μπορώ. Και θα δείτε ότι έκανα και το μοντέλο επίση επειδή μπορώ. Και δεν μας πειράζει τίποτα και κανένας, γιατί όταν είσαι καλός άνθρωπος, αγαθός άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος, προσπαθείς να είσαι πνευματικός άνθρωπος, όταν έχεις αγαθές προθέσεις, τότε μπορείς να νιώθεις ασφάλεια επειδή τα κίνητρα σου είναι αγαθά. Και μπορείς να προστατεύσεις και τον εαυτό σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω εγκάρδιους, θερμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμού, αγαπητικούς χαιρετισμού στη δέσποινά μας, η οποία είναι στην Αθήνα τώρα, κάνει χημειοθεραπεία και αγωνίζεται και λάμπει και έχει Όλη μας την αγάπη. Ξέρει η Δέσποινα, ξέρετε και κάποιοι από εσάς τη Δέσποινα. Μπορείς Δέσποινα, μπορείς. Είναι η μπόρα σου τώρα και μετά θα βγει το ουράνιο τόξο. Είμαστε μαζί σου και σε αγαπάμε. Και θέλω να το πω αυτό το πράγμα γιατί έχω δουλέψει χρόνια με καρκινοπαθή. Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα άνθρωπο καρκινοπαθή, ο οποίο να μην είναι άνθρωπο που να έχει αδικηθεί στη ζωή του, που να έχει κακοποιηθεί και συνήθω η κακοποίηση και η αδικία ξεκινάει από το ίδιο μα το σπίτι, από την παιδική ηλικία. Φαίνεται πως είναι μια ασθένεια που εντό εισαγωγικών παραμοσημοφορεί ανθρώπου ταλαιπωρημένου, αλλά όπως έχουμε πει και άλλε φορέ, υπάρχει τρόπο ακόμη και μέσα από μια ασθένεια και μέσα από μια δοκιμασία να αναδυθούμε δυνατότερη, ασφαλέστερη συναισθηματικά και με μια νέα πνοή ζωής. Αλλάζουμε τη ζωή μας και η να το κάνει αυτό αλλάζουμε τη ζωή μας. Δεν είμαστε πλέον θύματα. Δεν καθόμαστε πλέον ζαρωμένοι στη γωνιά και να εκφοβιζόμαστε από τον κάθε χιδαίο εκφοβιστή. Όχι. Απαντάμε πίσω. Όχι. Οριοθετούμε. Όχι. Βγάζουμε τους τοξικούς διαπαντός έξω από τη ζωή μας και μετερχόμαστε όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας που είναι πολύτιμοι και οποιουσδήποτε άλλους πολύτιμους ανθρώπους έχουμε στη ζωή μας και δει τα παιδιά μας, από την κακοπροαίρετη δράση αυτών των τοξικών αποβλήτων που θέλουν να ονομάζονται άνθρωποι, αλλά πόρο απέχουν από οτιδήποτε ανθρωπιστικό και οτιδήποτε θεϊκό. Γιατί ακόμη και αν δεν είσαι θρησκός, ακόμη και αν δεν είσαι ε, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείσαι με κάποια θρησκεία, αναγνωρίζεις ότι η θεϊκότητα βρίσκεται και μέσα στις ψυχές όλων των ανθρώπων και οι άνθρωποι με βάση τη δασκαλία της δικιάς μας Εκκλησίας είναι κάτι και καθομοίωση Θεού. Δηλαδή ο στόχος μας σε αυτή τη ζωή είναι να ομοιάσουμε στο Θεό, να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο θεϊκοί. Τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν ψυχικά τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι εξασκούν αρκεσιστική κακοποίηση, οι οποίοι είναι τοξικά απόβλητα όπως είπα προηγουμένω. Απόβλητα, τοξικά, δεν είναι καθόλου ανθρώπινη, πόσο μάλλον θεϊκή. Και ο στόχος μας είναι όλων, μέσα από την πνευματική δουλειά, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να γίνουμε όσο πιο θεϊκοί γίνεται. Είτε είμαστε θρησκοί είτε όχι, δεν έχει σημασία. Divine είναι όρος στα αγγλικά. Μπορούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ. Και σας αγαπώ πολύ. Και είμαι... Να πω και κάτι τελευταίο. Πιάνουν οι ευχές σας. Ευχαριστώ. Κατάφερα, κατάφερα και έφτιαξα τα φώτα. <laughs> Οπότε θα κλείσουμε εδώ αυτό το βίντεο και θα ακολουθήσει επόμενο βίντεο με τα ρούχα. Γιατί έχει μέσα ζουμί αυτό το βίντεο, έχει μέσα σοβαρές κουβέντες. Ξεκίνησε έτσι τρελαλή τρελαλό, σοβάρεψε μετά. Άρα σας το ανεβάζω τώρα όπως είναι και μετά το άλλο με τα ρούχα και τις φωτογραφίες. Α, καλά, α, καλά, α, καλαλάκι. Like. Όλο αυτός, όλο.